Φόβο και τρόμο φαίνεται να πιάνει του περισσότερου οδηγού. Η ιδέα και μόνο ότι πρέπει να πάνε το αυτοκίνητό του στο συνεργείο ή για συντήρηση ή για να πληρώσουν ακόμη και για κάποιε μικροζημιέ. Δυστυχώ η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική. στην Ελλάδα επηρεάζει και την συντήρηση των αυτοκινήτων. Πλέον τα αυτοκίνητα μένουν στον δρόμο, γυράσκουν από 10 χρόνια που είχαμε το μέσο όρο ηλικίας των αυτοκινήτων, πλέον φτάσαμε 20 ετία και που κυκλοφορούν στους δρόμους και κατ' επέκταση εκεί που χρειάζεται περισσότερο συντήρηση σε αυτά τα αυτοκίνητα να μην συντηρούνται. Μένουν στον δρόμο και μετά έρχονται στο συνεργείο. Και ενώ η ιδέα του συνεργείου αναβάλλεται διαρκώ, όπω προκύπτει και από τη μείωση του τζίρου των συνεργείων, το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στου ελληνικού δρόμου. Δυστυχώ δεν, δεν συντηρούνται τα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στον δρόμο χωρί να οι πολίτες να υπολογίζουν την ασφάλεια τη δικιά τους και των άλλων συνεπιβενόντων και των άλλων οδηγών. Ένα από τα σοβαρά λάθη που επίσης κάνουν οι Έλληνες οδηγοί είναι ότι ξεχνούν να αλλάξουν τα ελαστικά ή ακόμη χειρότερα νικιάζουν μεταχειρισμένα για να περάσουν παραδείγματο χάρη από κταίο και τα επιστρέφουν. βλέπουμε αγγελίες ότι πολλούνται μεταχειρισμένα λάστιχα. Για μας είναι λάθος. Ό,τι και να είναι το λάστιχο όταν είναι μεταχειρισμένο, είναι μεταχειρισμένο πάντα πρέπει να κοιτάμε την ημερομηνία ε, κατασκευής και ξέρουμε ότι πάνω από πέντε ή το πολύ έξι χρόνια δεν μπορεί να, να, αντέξει το λάστιχο ή είναι φορημένο ή είναι έξω. Μέσα σε αυτό το σκηνικό τρόμου στους δρόμους, αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, είναι προφανές σύμφωνα με τους ειδικού ότι ένας μεγάλος αριθμός τροχαίων δυστυχημάτων οφείλεται και στην ελιπέστατη συντήρηση των αυτοκινήτων.